Ο Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας εορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η κάρα του Αγίου βρίσκεται αδιάφθορη στην Ιερά Μονή Παναγίας Κορώνας της Καρδίτσας. Ο Άγιος Σεραφείμ γεννήθηκε στο χωριό Μπεζούλια της επαρχίας Αγράφων και ανατράφηκε κατά Χριστόν από τους θεοσεβείς γονείς του, τον Σοφρόνιο και την Μαρία. Αγάπησε τη μοναχική ζωή και πήγε στη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, την επωνομαζόμενη Κορώνα ή Κρύα Βρύση, και επιδόθηκε στην άσκηση της αρετής. Διακρίθηκε δε για την άσκησή του και έγινε ηγούμενος της Μονής. Αργότερα χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου. Κατηγορήθηκε ότι πήρε μέρος στην επανάσταση του Διονυσίου Φιλοσόφου. Συνελήφθη από τους Τούρκους που μάταια προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν. Εξαγριωμένοι οι Τούρκοι μπροστά στην σταθερότητα της πίστεως του Ιερομάρτυρα υπέβαλαν σε αυτόν φρικτά βασανιστήρια τα οποία μεγάλωναν μέρα με τη μέρα. Και εφόσον ο Σεραφείμ διαρκώς αρνιόταν να παραδώσει την ελληνοχριστιανική πίστη του, αφού του έκοψαν την μύτη και επανειλημμένα τον παρουσίασαν στον Κρητή, αρνούμενος να αλλαξοπιστήσει, τον εκτέλεσαν στις 4 Δεκεμβρίου του 1601 με σουβλισμό και κατά άλλους με απαχωνισμό. Ο σοφολογιότατος διδάσκαλος Χριστόφορος Προδρομίτης συνέθεσε για τον Άγιο Σεραφείμ 8 ήχους κανόνες, προσώμια και διόμελα, τα οποία τυπώθηκαν μαζί με την ακολουθία του. Η τιμή κεφαλή του Αγίου Σεραφείμ, η οποία εναποτέθηκε στη Μονή της Κρύας Βρύσης, που είχε μονάσει ο Άγιος παρά τις κακοποιήσεις του και τις κακοχίες που υπέστη, αποτελεί ένα διαρκές θαύμα του Θεού, αφού περιβάλλεται από το δέρμα, το οποίο σε μερικά μέρη έχει αποσπαστεί από τους πιστούς για φυλαχτό και φέρει τα σημάδια του μαρτυρίου, ενώ το αριστερό μάτι του Αγίου είναι γαλήνια κλεισμένο. Έτσι το δεξί φέρει εμφανή τα ίχνη κακοποιήσεων, καθώς επίσης εμφανέστατα φαίνεται και η αποκοπή της μύτης. Έτσι αναφέρει ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Τόγκας, η Ιερά Μονή Παναγίας Κορώνας, Βίος και Πολιτεία του Αγίου του Χριστού, νέου Ιερομάρτυρου Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού. Τα πολιτικιών του, των αγράφων των γόνων Φαναρίου των Πρόεδρων και Μονής Κορώνης το κλέος Σεραφείμ εφημίσομεν, αθλήσας γάρ λαμβρός, υπερ Χριστού θαυμάτων εποβρίζει, δωρεάς και λυτρούτε νοσημάτων θωροποιών, τους πίστη ανακράζοντας, δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα αμήν.